ότι η Ελλάδα και η Κύπρος προσπαθούν να εδραιώσουν αντιτουρκικό μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε Τούρκος αναλυτής της Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης International Crisis Group. Μάλιστα, ο Τούρκος αναλυτής συνδέει την άποψή του αυτή με τις πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας και Κύπρου για επαναλειτουργία των πρεσβειών στη Συρία μετά τη σχεδόν δεκαετή απουσία τους. Οι πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμειναν κλειστές από το 2012 μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, με εξαίρεση την πρεσβεία της Τσεχίας. Πρόσφατα υπήρξαν αρκετές ενδείξεις για την επαναλειτουργία των πρεσβειών της Ελλάδας και της Κύπρου στη Συρία. Το Μάιο του 2020, η Ελλάδα διόρισε την πρώην πρέσβυρα στη Συρία και τη Ρωσία, Τασία Αθανασίου, ως ειδική απεσταλμένη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη Συρία. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, η πανδημία έχει καθυστερήσει τις προετοιμασίες. Μέσω αυτής της κίνησης, Αθήνα και Λευκωσία θα μπορούσαν να επιδιώξουν να επεκτείνουν την επιρροή τους στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε πει ότι οι σχέσεις με τη Συρία και τη Λιβύη ήταν εξαιρετικά σημαντικές στο παρελθόν. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία ελπίζουν να επεκτείνουν το δίκτυο συμμάχων τους στον αραβικό κόσμο μέσω της Δαμασκού, δήλωσε ο Μπερκάι Μαντιράτζη, ειδικός της Τουρκίας στο International Crisis Group. Αυτή η επιθυμία είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να εδραιώσουν το αντιτουρκικό μέτωπο εν ώψη του αυξανόμενου τυχοδιοκτισμού της Άγκυρας στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή. Αν και η συνάντηση μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα ομολόγου του την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα ήταν θετική, εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιές διαφωνίες μεταξύ της Άγκυρας αφενός και της Αθήνας και της Λευκωσίας αφετέρου, ενώ δεν σημειώθηκε συγκεκριμένη πρόοδος κατά τις πρόσφατες συνομιλίες της Γενέβης για τη λύση του Κυπριακού και η αυξανόμενη στήριξη προς τους ελληνοκύπριους υπερεθνικιστές στις εκλογές της περασμένης Κυριακής κινδυνεύει να διευρύνει περαιτέρω το χάσμα στο νησί, προσθέτει ο Τούρκος αναλυτής. Συμβολικά, η παρουσία του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου της Αντιόχειας στη Συρία έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική πολιτιστική διπλωματία, είπε. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.